Η πρώτη κρουαζιέρα στην Ανατολική Μεσόγειο είναι πλέον γεγονός, με την αρχή να γίνεται στις 13 Σεπτεμβρίου από το λιμάνι του Ηρακλείου. Την ικανοποίησή του εκφράζει ο πρόεδρος του Όλη, ο οποίος αναφέρθηκε στα αυστηρά οικονομικά πρωτόκολλα, καθώς και στο δρομολόγιο το οποίο περιλαμβάνει στάσεις στον Πειραιά και την Κέρκυρα, καθώς και επιστροφή στην Κρήτη. Έχουμε η πρώτη κρουαζιέρα στην Ανατολική Μεσόγειο πανελλαδικά. Είμαστε οι πρώτοι που από όπου θα ξεκινήσει η κρουαζιέρα. Είναι μια κρουαζιέρα την οποία διοργανώνει η TUI και θα έρθει εδώ στις 12/9 το καράβι. Θα έχουμε home port, δηλαδή θα φορτώνει από εδώ τους επιβάτες. Οι επιβάτες έρχονται την Κυριακή με πτήσεις στο αεροδρόμιο. Θα έχει περίπου 580 Γερμανούς όλους, οι οποίοι όλοι πρέπει να έχουν κάνει το τεστ για να είναι αρνητικό. Μάλιστα, στην πρώτη κρουαζιέρα στην Ανατολική Μεσόγειο, οι 580 επιβάτες από τη Γερμανία θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη συναυλία της διάσημης ελληνογερμανίδας τραγουδίστριας Βίκη Λέανδρος, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα επιβιβαστεί από το λιμάνι του Ηρακλείου. Έχουν πάρει αυστηρά μέτρα, έχουν στείλει 6-7 προσκλήσεις στον Περιφερειάρχη, στον Δήμαρχο, στη διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ, στο λιμενάρχη. Όλοι αυτοί όμως για να βγουν επάνω και έχουν στείλει και σε μένα και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, αλλά για να βγούμε, λέει, επάνω πρέπει να έχουμε κάνει 72 ώρες και μπροστά το τεστ, και μόνο όταν είναι αρνητικό θα μπορούμε να βγούμε. Άρα είναι πολύ αυστηροί σε αυτά, γιατί μέσα εκεί αυτοί θα κάνουν μια φιέστα, θα το παίξουν στα κανάλια στη Γερμανία. Θέλουν δηλαδή και αυτοί να δώσουν μια μεγάλη σημασία ότι είναι η πρώτη τους κρουαζιέρα στην Ανατολική Μεσόγειο και είναι η πρώτη που κάνει την κρουαζιέρα και ξεκινάνε από το Ηράκλειο. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 κρουαζιέρες από την TUI με αφετηρία το λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ το τελευταίο δρομολόγιο θα εκτελεστεί προς τα τέλη Οκτωβρίου. Δεν θα επιτραπεί καταρχήν σε κανένα από τους πελάτες να κατέβει μεμονωμένα στην πόλη του Ηρακλείου. Όπου πάνε, θα πάνε με πούλμαν και θα επιστρέψουν με το πούλμαν. Δηλαδή μεμονωμένους πελάτες, ταξιδιώτες δηλαδή, δεν θα δούμε στην αγορά. Γιατί λαμβάνουμε και εμείς τα μέτρα. Ναι, θα κατεβούν με λεωφορείο, θα πάνε ας πούμε στην Κνωσό. Παρά τις σοβαρές δυσκολίες που προκάλεσε η κρίση της πανδημίας, η διοίκηση του οργανισμού Λιμένος είναι αισιόδοξη και θεωρεί ότι αυτή η επανεκκίνηση είναι μια νέα αρχή δυναμικής ανάπτυξης για το λιμάνι του Ηρακλείου. Την ίδια ώρα θετικά είναι τα μηνύματα για την κρουαζιέρα για το 2021. Ενδιαφέρον για το 2021 υπάρχει, μάλιστα από το Μάρτιο. Τώρα δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένα νούμερα για αύξηση, γιατί όπως καταλαβαίνετε η φετινή χρονιά ήταν μηδενική. Έτσι. Ό,τι αύξηση και να είναι τώρα θα είναι 100%.